Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε ζήτημα ή θέμα σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στην οθόνη που τώρα γράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ευθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πάντοτε πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές και μαζί με όλους εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για θέματα τα οποία εσάς απασχολούν και ενδιαφέρουν. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με κάποια φίλη μας ανώνυμη, που δεν θα ήθελε δηλαδή να αναφερθεί το όνομά της, και μας γράφει. Ο ομιλητής σε μια προηγούμενη εκπομπή ανέφερε ότι το αναισθημένο σώμα του Κυρίου μας αίμα δεν έχει. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, είπε «ψηλαφίστε με και δέστε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Και επίσης τους ζήτησε αν έχουν τι φαγόσιμον και έφαγε μπροστά τους. Είχε ανάγκη από φαγητό αναισθημένος Κύριος? Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα μυστήριο το αναισθημένο σώμα του Χριστού που μας το περιγράφει στο Ευαγγέλιο του ο Λουκάς, και διαβάζω από το τελευταίο κεφάλαιο, δηλαδή από το κεφάλαιο κάτω δέλτα και από το εδάφιο 36. «Ενώ δε ελάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γεμνόμενοι, ενόμιζον ότι έβλεπον πνεύμα, και είπε προς αυτούς, διατί είστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί? Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα, και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί επίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, έχετε τι προσφάγιον, τι φαγόσιμον εντάφθα? Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος από κηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτού έφαγε». Πράγματι λοιπόν, αυτή είναι μια αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός θα αναστήθηκε, είχε σώμα ουράνιο, πνευματικό, όπως μας λέει στην επιστολή του προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, και καλό είναι να το δούμε. Διαβάζω ότι από το κεφάλαιο Ιωταέψιλον, πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, διαβάζω 40 εδάφιο. «Είναι και σώματα επουράνια, είναι και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε δόξα των επιγείων». Ακόμη διαβάζω και από το εδάφιο 46. «Πλην ουχή πρώτων των πνευματικών, αλλά το ψυχικό, έπειτα το πνευματικό».
Σπήρετε λοιπόν, να το διαβάσω λίγο παραπάνω για να είναι αντιληπτό, το 42 εδάφιο, ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπήρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία. Σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Σπήρεται εν ασθενία, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα φυσικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Είναι η ψυχή που σπήρεται στο χωρικό σώμα και είναι και το πνευματικό σώμα που μετά την Ανάσταση αναλαμβάνεται. Ούτως είναι και γεγραμμένον, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν σπήρεται, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χωικός και ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τι ούτε και χωική. Και ο οποίος ο υπουράνιος, τι ούτε και υπουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι φτιαγμένος, τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το σώμα όμως, αυτό το οποίο φοράμε τώρα, είναι το χωικό. Υπάρχει όμως και σώμα ψυχικό και υπάρχει και εν τέλει και σώμα πνευματικό. Το σώμα το χωικό είναι το γήινο. Το σώμα το ψυχικό είναι όταν πεθάνει ο άνθρωπος και ο χριστιανός και μεταφερθεί στον Παράδεισο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι πολύ καλύτερο να είμαι μετά του Κυρίου παρά να είμαι εδώ στη γη. Παρ' όλα αυτά ενδιαφέρεται να είναι εδώ στη γη για να εκπληρώσει την αποστολή που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Άρα υπάρχει και σώμα ψυχικό, το οποίο αποκτά ο άνθρωπος μετά το θάνατό του και ο χριστιανός βρίσκεται στον Παράδεισο μαζί με τον Κύριο, μαζί με τον ληστή και μαζί με όλους τους Αγίους, τους αποθανώντας εν Χριστώ, καθώς λέει η Γραφή, και εν τέλει υπάρχει το σώμα το πνευματικό, το οποίο είναι της Αναστάσεως. Πρωτότοκος σε αυτό το σώμα είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος πρώτος αναστήθη, όπως λέει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αλλά τούτο στο 20 εδάφιο για το ε κεφάλαιο, αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και έγινε απαρχή των και κοιμημένων. Άρα ανεστημένος, ανεστήθη, έγινε η αρχή των, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, η αρχή των ανεστημένων και έχει ευθύς μετά την Ανάστασή του, είχε και εξακολουθεί να έχει το σώμα της Αναστάσεώς του. Το σώμα αυτό το πνευματικό είναι ένα συγκεκριμένο σώμα το οποίο αποτελείται από σάρκα και οστά, αλλά όχι πνεύμα. Αλλά όχι αίμα. Όπως λοιπόν φανερώνει ο Λόγος του Θεού, δέστε, λέει ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάσαμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι ένα άειλο σώμα, το πνευματικό σώμα δεν είναι ένα άειλο σώμα, αλλά δέστε ότι έχω σάρκα και οστά, αίμα δεν έχει. Και αυτό το σώμα έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την ανάγκη, έχει τη δυνατότητα να τρώγει. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το σώμα μέσα στη Γραφή, κι άλλες φορές έχει εμφανιστεί. Μία φορά θα διαβάσω εγώ στη Γένεση, όπου υπήρχε ο Αβραάμ στο κεφάλαιο Ιωταΐτα και εφάνισε αυτόν ο Κύριος, λέει η Γραφή, εις τας δρύς μαυρί, ενώ εκάθητο εις την θύραν της σκηνής, εις το καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού και ειδού τρεις άνδρες ιστάμενοι εμπρόσθεν αυτού. Και όσοι είδε έδραμε, έτρεξε εις προϋπάντηση αυτών από τη θύρας της σκηνής και προσεκίνησε αυτούς έως εδάφους. Και είπε, Κύριέ μου, αν έβρικα χάριν στους οφθαλμούς σου, μην παρέλθεις παρακαλώ τον δούλο σου, ας φερθεί παρακαλώ λίγο νίδωρ και νύψατε τους πόδα σας και αναπαύθετε εις το δέντρον. Και εγώ θέλω φέρει ο λίγο νάρτον και στηρίξατε την καρδία σας και έπειτα θέλετε παρέλθει επειδή δια τούτο επεράσατε προς τον δούλο σας. Ιδέ είπον, κάμε ούτω καθώς είπας. Αυτοί οι τρεις άντρες, άλλοι λένε ότι είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο στη Θεοφάνεια που παρουσιάστηκε μπροστά στον Αβραάμ, άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι άγγελοι. Οτιδήποτε και να ισχύει, το βέβαιο είναι ότι έχουν πνευματικό σώμα. Που μπορεί το πνευματικό αυτό σώμα να, στο πνευματικό αυτό σώμα να πλύνει στα πόδια, ακόμη μπορεί να φάει, όπως έγινε και παρακάτω και διαβάζουμε στο 6 εδάφιο,
πάλι του 18ου Ιωταΐτα κεφαλαίου, και έσπευσον ο Αβραάμ στη σκηνή προς τη Σάρα και είπε «Σπεύσον, ζήμωσον, τρία μέτρα σε μυδάλλος και κάμε εγκριφίας». Ο δε Αβραάμ έδραμεν εις τους Βόας και έλαβε μοσχάριον απαλών και καλών και έδωκεν εις τον δούλον, ο δε έσπευσε να ετοιμάσει. Έπειτα έλαβε βούτυρον και γάλα και το μοσχάριον το οποίον ετοίμασε και έθεσεν έμπροσθεν αυτόν, αυτός δε ίστατο πλησίον αυτόν υπό το δέντρον και αυτοί έφαγον. Άρα λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται μέσα στην σε Αγία Γραφή, μέσα στο Λόγο του Θεού, το σώμα το πνευματικό, και άλλες φορές άγγελος, ας πούμε στον πατέρα του Σαμσόν, στον πατέρα του Σαμσόν όταν αποκαλύφθηκε, το έβαλε ο πατέρας και η μητέρα και φάγανε και έφαγε ο άγγελος και τους υποσχέθηκε ότι θα κάνουν υιό που θα είναι ναζιραίος όλη τη ζωή. Στην Καινή Διαθήκη αυτό το σώμα το πνευματικό εμφανίζεται στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό έχοντα σάρκα και οστά, όχι αίμα. Και γιατί αυτό? Γιατί λέει η Γραφή, πάλι ο Απόστολος Παύλος μας διευκρινίζει στην επιστολή του προς Κορινθίους στην πρώτη γιώτα έψιλον κεφάλαιο και 50 εδάφιο, λέγοντας «Τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δε δύναται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών. Το αίμα είναι η ζωή του ανθρώπου, η φυσική, δηλαδή η υγιεινή ζωή. Χωρίς αίμα είναι το μεταμορφωμένο σώμα του ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, αλλά και όλων των πνευματικών υπάρξεων, οι οποίοι αποκαλύπτονται, οι οποίες αποκαλύπτονται και έχουν αποκαλυφθεί στην Αγία Γραφή στους ανθρώπους, έχουν σώμα και σάρκα και οστά, αλλά όχι αίμα. Και το σώμα είναι μεταμορφωμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες, όπως διαβάσαμε για προηγούμενα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός ξαφνικά μέσα από τα ντουβάρια, δεν έχει εμπόδια να μετακινηθεί, μέσα στα ντουβάρια, μέσα από τον τοίχο πέρασε, στάθηκε ανάμεσά τους και καθώς στάθηκε ανάμεσά τους τους μίλησε, τον αγγίξανε, και αργότερα και στον Θωμά όταν αποκαλύφθηκε άλλη φορά του λέει «Βάλε τα χέρια σου στον τύπο, στα σημάδια από τα καρφιά μου και στα σημάδια από την λόγχη στα πλευρά μου και δες ότι εγώ είμαι ο αναισθημένος και μη γίνεις άπιστος αλλά πιστός». Το σώμα λοιπόν το αναισθημένο του Ιησού Χριστού, το πνευματικό σώμα με τα πάσης βεβαιότητος, και δεν είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, το οποίο εμφανίζεται, κατά την οποία εμφανίζεται πνευματικό σώμα πνευματικών υπάρξεων στους Αγίους Ανθρώπους του Θεού, έχουν σάρκα και οστά, δεν έχουν αίμα, έχουν απεριόριστες δυνατότητες κίνησης όπως κάθε πνευματικό σώμα, και μπορείς να τα αγγίξεις και έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, αλλά όχι την ανάγκη, έχουν τη δυνατότητα να φάνε για να σταθούν μαζί με τους ανθρώπους σαν άνθρωποι. Άρα λοιπόν στην ερώτησή σου, αγαπητή φίλη, ακροάτρια, αν έχει ανάγκη από φαγητό αναισθημένος Κύριος και εν γέννη το κάθε πνευματικό σώμα, η απάντηση είναι όχι. Και εάν το αναισθημένο σώμα του Κυρίου έχει αίμα, σαφέστατα όχι. Το πνευματικό σώμα της οποιασδήποτε πνευματικής ύπαρξης δεν έχει αίμα, που είναι η έκφραση της ζωής του ανθρώπου επί της γης, της γήινης ζωής του χωρικού σώματος. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, ο Κύριος να σας ευλογήσει, αγαπητοί φίλοι. Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε με την Αγγελική, η οποία μας γράφει. Μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται καθαρά ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. Όταν κάποιος είναι φαντάρος και είναι αναγκασμένος να ορκιστεί, όταν κάποιος παίρνει το πτυχίο που ορκίζεται, παραδείγματος χάρη οι γιατροί δίνουν ένα ιδιαίτερο όρκο, κάποιος που θέλει να πάρει την ηθαγένεια ενός κράτους, παραδείγματος χάρη στις ΗΠΑ, για να πάρει στο Αμερικανικό διαβατήριο, κάνεις πολιτογράφηση και δίνεις όρκο για την πολιτεία, ακόμη και μικρά παιδιά,
για να γίνουν Αμερικανοί πολίτες πρέπει να ορκιστούν. Σίγουρα δεν είναι έτσι, σίγουρα θα είναι έτσι κάπως και στην Ελλάδα. Τι γίνεται μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις, τι πρέπει να κάνουμε? Θα ήθελα να μου δώσετε ξεχωριστές απαντήσεις για τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ, ο Κύριος να σας ευλογεί, καθώς και όλους όσους εργάζονται για να επιτελεστεί αυτό το πολύτιμο έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητή Αγγελική. Πράγματι, ο όρκος είναι ένα συγκεκριμένο θέμα που πολλές φορές έχει απασχολήσει τους ανθρώπους του Θεού. Ο όρκος είναι η επίκληση του ονόματος του Κυρίου, σαν εγγυητή βάζουμε τον Θεό, το όνομα του Κυρίου, για να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια των λεγόμενων μας, είτε για καταστάσεις που ήδη έχουν γίνει, οι λόγια τα οποία ήδη έχουν πει, λεχθεί, είτε για καταστάσεις που πρόκειται να γίνουν με τη μορφή της υπόσχεσης. Ο όρκος είναι κάτι γνωστό στην Αγία Γραφή, άλλωστε ο ίδιος ο Θεός ορκίστηκε και όχι μόνο μια φορά, αλλά λέει η Γραφή και διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 και το εδάφιο 13. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν υπόσχεση, δηλαδή στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανέναν μεγαλύτερο για να βεβαιώσει την αλήθεια των λεγόμενων του, ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγον βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και έτσι ο Αβραάμ προς μήνας με υπομονή απόλαυσε την υπόσχεση του Θεού. Διότι μεν άνθρωποι ορκίζονται εις τον μεγαλύτερον, και όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση. Εις το οποίο ο Θεός θέλοντας να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους των υποσχέσεων το αμετάθετον της βουλής του, μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία δύνατο είναι να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε ισχυράν παρηγορίαν καταφυγόντες στο να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Ο Θεός λοιπόν καταρχάς, θέλοντας να βεβαιώσει στους μέλλοντες να κληρονομήσουν την επαγγελία το αμετάθετον της βουλής του, δεν αρκέστηκε μόνο στην υπόσχεση των λόγων του, αλλά επαναλαμβάνω, θέλοντας να βεβαιώσει το αμετάθετον της βουλής του, ορκίστηκε. Και επειδή δεν υπήρχε άλλο όνομα μεγαλύτερο από αυτόν για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του. Έτσι λοιπόν ο Θεός, θα τολμούσα να πω, δημιούργησε αυτή την λογική του όρκου προς τους ανθρώπους και τη χρησιμοποίησε κιόλας. Ο Θεός όμως είναι αληθής. Πας άνθρωπος, λέει η Γραφή, είναι ψεύστης. Και επειδή πας άνθρωπος είναι ψεύστης και επειδή ο όρκος είναι κάτι το οποίο πρέπει απαραίτητος να είναι αληθές, γιατί αλλιώς υπάρχει κρίση Θεού, γιατί φέρνουμε ενώπιόν μας το όνομα του Κυρίου, γι' αυτό και η αγάπη του Θεού μέσα από τον Ιησούν Χριστόν μας δίνει μία κατεύθυνση να αποφεύγουμε τον όρκο. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο ε 5 και από το εδάφιο 33. Πάλιν ακούσατε ότι ερέθη εις τους αρχαίους, μιλάει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και για τους αρχαίους μιλάει για το λαό Ισραήλ, το λαό του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ερέθη στους αρχαίους να μην επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις Κύριον τους όρκους σου. Αυτός είναι ο νόμος. Έβαλε ένα νόμο ο Θεός. Πρόσεξε, μην επιορκήσεις. Και τι είχε ο νόμος? Ο νόμος είχε καταδίκη. Καταδίκη μέχρι λιθοβολισμού. Ο νόμος εδόθη από το Θεό για να αποκαλυφθεί η αμαρτία. Και η επιορκία θεωρεί το μεγάλο αμάρτημα ενώπιον του Θεού, και είναι μεγάλο αμάρτημα ενώπιον του Θεού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Γι' αυτό και ο νόμος, η εντολή ήταν μη επιορκήσεις. Αλλά όπως κάθε εντολή και εν γέννη ο νόμος ήταν αδύνατον να εκπληρωθεί από άνθρωπο, γιατί μας βεβαιώνει ο Θεός ότι μόνο ο Θεός είναι αληθινός, πας άνθρωπος ψεύτης, γι' αυτό έρχεται τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και μας φέρνει μια καινούργια πρόταση μέσα στην απεριόριστη αγάπη Του και στο έλεος, αλλά και στη γνώση που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τη ζωή του ανθρώπου. Διαβάζω. «Εγώ όμως σας λέγω», συνεχίζω να διαβάζω, «εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μη δόλος, μήτε εις τον ουρανό, διότι είναι ο θρόνος του Θεού, μήτε εις την γη, διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτών, μήτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλης του μεγάλου Θεού, μήτε εις την κεφαλή σου να ομώσεις, διότι δε δύνασε μίαν τρίχα να κάμεις λευκή ή μέλανα, αλλά σύν ο λόγος σου ναι, το ναι ναι και το όχι όχι. Το δε περισσότερο από αυτό είναι εκ του πονηρού». Εάν λοιπόν λέμε ο χριστιανός πρέπει να λέει πάντοτε την αλήθεια, το ναι για το χριστιανό πρέπει να είναι ναι και το όχι όχι, και αν χρησιμοποιούμε άλλες υποσχέσεις ή όρκους, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας αποκαλύπτει ότι είναι εκ του πονηρού, ο οποίος γνωρίζει ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην ψευστεί, είναι πάντοτε ψεύστης, και δεν θέλει και ο Θεός να τον φέρει σε πειρασμό ο διάβολος για να ψευστεί σε αυτό το οποίο ορκίστηκε. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η προτροπή, η εντολή της Καινής Διαθήκης του Ιησού Χριστού για το καλό μας είναι να μην ορκιζόμαστε. Απαγορεύει ο Λόγος του Θεού τον όρκο. Και μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος στο 5ο κεφάλαιο λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, στο 12 εδάφιο: «Προπάντων αδελφοί μου, μην ομνύετε ούτε στον ουρανό ούτε στη γη, μήτε άλλον την όρκο, αλλά σύνε σε σας το ναι ναι και το ου, δια να μην πέσετε υποκρίσιν, σε κατάκριση, σε καταδίκη». Είναι λοιπόν η αγάπη του Θεού η οποία μας οδηγεί, μας φανερώνει ο Θεός να αποφεύγουμε εντελώς τον οποιοδήποτε όρκο, και μάλιστα λέει προπάντων πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί θα σε φέρει σε πειρασμό ο διάβολος να επιορκήσεις και να βρεθεί σε κρίση και κατάκριση, να πεις ψέματα, και οι ψεύτες δεν έχουν θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, ιδιαίτερα δε αυτοί που ορκίζονται στο όνομα του Θεού ή οτιδήποτε άλλο, άλλον όρκο, θα τους φέρει σε πειρασμό ο διάβολος για να τους κατακρίνει, για να κατακριθούν μπροστά στο Θεό. Τώρα, ειδικά για τους όρκους, όπως λες, που επιβάλλει η πολιτεία. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος παίρνει το πτυχίο του στο πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερα οι γιατροί που δίνουν κάποιον ιδιαίτερο έργο, εδώ στην Ελλάδα μάλιστα σε κάποιον θεό της αρχαίας Ελλάδος, τον Ιπποκράτη. Αυτό είναι και το χειρότερο από όλα. Επίσης, στα κράτη όταν δίνουν ηθαγένεια και στην Ελλάδα, για να πάρεις, μάλιστα μας λέει η αγαπητή Αγγελική, για να πάρεις αμερικάνικο διαβατήριο και να κάνεις πολιτογράφηση, δίνεις όρκο στην πολιτεία, ακόμη και τα μικρά παιδιά ορκίζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουμε? Ξέρω, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι τελευταία η νομοθεσία αυτή έχει αλλάξει, αναγνωρίζοντας οι άνθρωποι ότι ο όρκος είναι κάτι για μεν τους πιστούς που απαγορεύεται, για τους χριστιανούς που απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού, για τις άλλες θρησκείες δεν ξέρω, για δε τους άθεους που δεν έχει σημασία, γιατί και να ορκιστούν ψέματα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν εδώ έχει αλλάξει ο νόμος, δεν είναι απαραίτητο να ορκιστείται ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί την υπόσχεσή του και τη συνείδησή του ότι λέει την αλήθεια. Βεβαίως το ψέμα
στην υπόσχεση του ανθρώπου και χρησιμοποιώντας και τη συνείδησή του, έχει τιμωρία από το ελληνικό κράτος. Είναι η περίφημη παλιά ψευδορκία και η νομοθεσία της ψευδορκίας υπάρχει και σήμερα. Άρα, στην Ελλάδα, πιστεύω σε πολλά κράτη, δεν ξέρω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει απαγορευτεί η βεβαίωση των ανθρώπων περί της αληθείας με τον όρκο. Εάν θέλουν να ορκιστούν και είναι χριστιανοί, μπορούν. Αλλά επειδή ξέρουν οι άνθρωποι ότι απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο του Χριστού, γι' αυτό δίνουν ελευθερία άρνησης να ορκιστούν χρησιμοποιώντας την υπόσχεση και τη συνείδησή τους. Και επίσης, επαναλαμβάνω, οι άθεοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, οι οποίοι μπορούν να ορκιστούν και ο όρκος τους δεν έχει καμία συνέπεια στη σχέση τους με τον Θεό, που άλλωστε δεν έχουν και καμία σχέση. Όμως, η τιμωρία που δίνει το κράτος, είτε όταν ορκίζεσαι ψέματα, οι ποινές της ψευδορκίας είναι αυστηρές και επίσης οι ίδιες ποινές της ψευδορκίας ισχύουν όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη συνείδησή του και υπόσχεται σε αυτήν. Να συνεχίσουμε και με τον Κώστα στην επόμενη ερώτηση. Έχω αναγεννηθεί και βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου από το 1994. Δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια έχω απομακρυνθεί, αποστατήσει από τον Κύριο λόγω αμαρτίας και σαρκικών επιθυμιών. Τα έσχατά μου όμως έγιναν χειρότερα από τα πρώτα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα νιώθω την καρδιά μου μακριά από το Θεό, αν και πολλές φορές νιώθω την αγάπη Του, ακούγοντας ή διαβάζοντας το Λόγο Του. Έχω ελπίδα σωτηρίας ή όχι? Βεβαιότατα, αγαπητέ Κώστα, έχεις ελπίδα σωτηρίας. Συνεχίζει όμως την ερώτησή του, εξηγήστε μου σας παρακαλώ τα εδάφια στους Εβραίους, 6ο κεφάλαιο, 4, 5 και 6. Το διαβάζω, αγαπητέ Κώστα, εκ των προτέρων σου λέω ότι έχεις βεβαιότατη ελπίδα, βεβαία και ασφαλή ελπίδα σωτηρίας, εάν βεβαίως μετανοήσεις, εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στο Θεό, επιστρέψεις στο Θεό και ο Θεός σε τοποθετήσει δια του Ιησού Χριστού και πάλι μέσα στην Εκκλησία Του, να εμένεις προς καρτερών στο Λόγο του Θεού, στη διδαχή των Αποστόλων δηλαδή, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Ας διαβάσω όμως αυτά τα εδάφια τα οποία αναφέρεσαι, 6ο κεφάλαιο κατά προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και 4 εδάφιο. Διότι είναι οι αδύνατον, οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες σε πουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον είναι να ανακαινιστώσει πάλιν εις μετάνοιαν ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες αυτών. Βεβαίως εσύ δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία, πιστεύω, γιατί δεν έχεις λάβει. Μπορεί να έχεις αναγεννηθεί, μπορεί να έχεις γευθεί την επουράνια δωρεά, να έχεις γίνει μέτοχος του Αγίου Πνεύματος, να έχεις γευθεί ακόμη το Λόγο του Θεού, αλλά τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, μετά πάση βεβαιότητας δεν τις έχεις λάβει, που ελάχιστοι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που ήταν ο Πέτρος, ο Παύλος, είχαν αυτά τα μείζωνα χαρίσματα, όλες τις δυνάμεις της, όπως λέει η Γραφή, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Άρα λοιπόν κίνδυνος δεν υπάρχει κανένα σε σένα στο να είναι αδύνατον να ανακαινιστήσεις μετάνοια. Αποκλείεται. Ακόμη λέει και γράφει και κάτι άλλο η Γραφή στο κεφάλαιο 10 και στο εδάφιο 26. Διότι αν είμαι αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εδώ είσαι. Δηλαδή αμαρτάνεις εκουσίως. Όχι αμάρτησες, αλλά αμαρτάνεις και συνεχίζεις να αμαρτάνεις, είσαι σε μόνιμη αμαρτία. Εκουσίως. Ξέρεις ότι είναι αμαρτία. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Μα καθόλου καλό. Και αν συνεχίσεις, τότε λέει η Γραφή, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης
το οποίο μένει να κατατρώγει τους εναντίους. Εφόσον συνεχίζεις να αμαρτάνεις εκουσίως, εάν όμως μετανοήσεις, επιστρέψεις στο Θεό, ζητήσεις χάρη και έλεος από το Θεό, εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί, θα ελεηθείς από το Θεό. Θυμήσου τον άσωτο Υιό, στην τρομακτική, στην απίστευτη, πανέμορφη παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού περί του ασώτου Υιού, όπου ο νεότερος αγαπήσας τον παρόντα κόσμο, την γη μακράν, πήρε όλη την κληρονομιά από το Θεό, από τον Πατέρα του δηλαδή, και εξήλθε για να απολαύσει την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας. Όμως τα έσχατα έγιναν χειρότερα των πρώτων σε αυτόν, δηλαδή έφτασε σε κατάσταση να μην έχει να φάει και αναγκάστηκε να δουλεύει φυλάτοντας, προσέχοντας χείρους, γουρούνια, τα οποία ήταν για την Παλαιά Διαθήκη τουλάχιστον βρώμικα ζώα, και φαΐ δεν είχε και αναγκαζότανε και αυτό δεν επιτρεπότανε να τρώει από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια. Όταν ήλθε όμως σε αυτόν, και πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το σημείο αγαπητέ Κώστα, να έλθει σε αυτόν, τότε επί τι κάνω εδώ και χάνουμε. Στον οίκο του πατρός μου και οι δούλοι τρώνε. Ξέρω τι θα κάνω. Θα επιστρέψω, θα πάω στον πατέρα μου, θα πω ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιον σου πατέρα και θα ζητήσω να με προσλάβει, αν, επειδή δεν είμαι άξιος να είμαι γιος του, σαν δούλος του, τουλάχιστον να έχω να τρώω. Αλλά όμως όταν επέστρεψε, με έκπληξη είδε τον πατέρα του να τον περιμένει, γιατί ποτέ δεν έπαψε να τον αγαπάει. Με τα πάσης βεβαιότητας λοιπόν, αγαπητέ μου Κώστα, μπορώ να σου πω ότι ο πατέρας ο ουράνιος σε περιμένει να επιστρέψεις. Και όταν ο πατέρας είδε τον άσωτο Υιό βρώμικο, πεινασμένο, να μυρίζει ουρουνίλα, εξαντλημένο από την αφαγία, όταν τον είδε από μακριά, έτρεξε απάνω του, τον αγκάλιασε, τον κατεφίλησε, φώναξε τους δούλους του και, τους είπε, πλύτε τον, καθαρίστε τον, βάλτε του τη στολή την πρώτη και την καλύτερη, δώστε του το δαχτυλίδι του, φορέστε του τα σανδάλια του, φέρτε τον μέσα στον οίκον, σφάξτε το βόδι, το μόσχον των συτευτών, γιατί ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέστη, απολωλός ήτο και ευρέθη, και ελάτε όλοι μαζί να χαρούμε. Και έτσι έγινε. Ο πατέρας λοιπόν σε περιμένει, αγαπητέ Κώστα, να πάρεις τη στερεά απόφαση να επιστρέψεις σε αυτόν. Όχι να μεταμεληθείς και να πεις έκανα λάθος, δεν θα το ξανακάνω, αλλά να μετανοήσεις και να πεις σε σένα μάρτησα πατέρα, το πονηρό ενώπιόν σου έπραξα, να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, να τις καταδικάσεις, να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό να φύγουν από πάνω σου. Θα σε βοηθήσει, θα σε ελευθερώσει από τα πάθη που πιθανόν απέκτησες, από τις αδυναμίες σου, θα σε ελευθερώσει, γιατί μόνο ο Χριστός, όποιον ελευθερώσει είναι ελεύθερος, και μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει. Πήγαινε λοιπόν στον πατέρα σου και ζήτα να σε ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός, και τότε θα σε φέρει μέσα στην εκκλησία του και τα έσχατα θα είναι πιο ευλογημένα τώρα από τα πρώτα, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, λέγοντας, διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου την πρώτη και το πρώτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, συγγνώμη, από το 6 εδάφιο, εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχουμεν μετά του Θεού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, τότε έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Άρα πρέπει πρώτα να πλησιάσεις το Θεό, να έχεις κοινωνία με Αυτόν, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός να σε φέρει στον Πατέρα. Πρώτα, να συγχωρήσεις εσύ όλους τους αμαρτάνοντας σε σένα ή τους αμαρτήσαντας. Ή αυτούς που νομίζεις ότι αμάρτησαν σε σένα,
τους συγχωρήσεις όλους. Γιατί αν δεν συγχωρήσεις εσύ τα πτέσματα των ανθρώπων που έκαναν σε σένα, ούτε ο πατέρας σου μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες δικές σου. Συγχώρεσαι, πήγαινε στον πατέρα εν το όνομα του Χριστού και ο πατέρας θα σε συγχωρήσει και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού θα σε καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Και τότε θα σε προσθέσει και πάλι ο Χριστός μέσα στην εκκλησία του, ώστε να έχεις κοινωνία με τους αδελφούς σου, με τους πιστούς, με τους χριστιανούς, και πάντοτε από εκεί και πέρα το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, ώστε να ζεις ζωή αγία, καθαρή και ευλογημένη. Μη φοβάσαι λοιπόν, πίστεψε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, πήγαινε στο Θεό, μην πεις δεν μπορώ, δεν μπορείς, αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Πήγαινε στο Θεό και ζήτησε βοήθεια από τον Χριστό. Πες του, Χριστέ μου, θέλω να με ελεήσεις, να με ελευθερώσεις, να με ευλογήσεις, να μου αφαιρέσεις πάθη, επιθυμίες σαρκικές, λάθη, αμαρτίες, να με καθαρίσεις. Και θα έρθει ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του να σε πλύνει, να σε αγιάσει. Μην ξεχάσεις όμως να συγχωρέσεις όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων, για να μπορέσει και ο πατέρας ο Ουράνιος να σε συγχωρήσει, καθώς επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, να λογίζεσαι πλέον δίκαιος και να πάρει όλες σου τις αμαρτίες, τις αποστασίες, τις απομάκρυνσεις σου από το Θεό και να τις ρίξει πέρα κάτω στα βάθη των θαλασσών. Και έτσι ελεύθερος θα είσαι να περπατάς πάλι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, άγιος, καθαρός, ελεημένος, ευλογημένος. Θα σου δώσει και πάλι τη στολή την πρώτη του αγιασμού και της καθαρότητος. Θα σου δώσει και πάλι το δαχτυλίδι που είναι η δύναμη και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα σου δώσει και τα σανδάλια για να μπορείς να περπατάς και να τρέχεις στο έργο του Θεού, να υπηρετείς τον Ιησού Χριστόν τα αδέλφια σου, ώστε να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών πλουσίως δια των πυλώνων. Μη φοβάσαι λοιπόν, αγαπητέ φίλε Κώστα, ο Θεός είναι μαζί σου. Και ο λόγος σε βεβαιώνει ότι ο Θεός θα σε συγχωρέσει από κάθε αμαρτία. Μη φοβού λοιπόν, μόνο πίστευε. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, και ο Θεός να χαρίζει σε όλους μας, σε όλους σας, τα προζωήν και ευσέβεια δια της δυνάμεως του Θεού. Ο Θεός μαζί σας.